Αλλάζουμε θέμα. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής το νομοσχέδιο για την προμήθεια των 18 γαλλικών μαχητικών Ραφάλ που ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια. Η Εμμανουέλα Αργύτη σε απευθεία σύνδεση από το Περιστήλιο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θετικά τοποθετήθηκαν πέρα από την πλειοψηφία το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψήφισε, ενώ για την Ολομέλεια, που είπες και εσύ, αύριο συνεδριάζει, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν εκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Μάλιστα, η αξιωματική αντιπολίτευση άσκησε κριτική λέγοντας ότι η σύμβαση αυτή είναι εξαιρετικά προβληματική και ζήτησε αλλαγές προκειμένου να την υπερψηφίσει η σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις κατασκευάστριες της γαλλικές εταιρείες. Τώρα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, προέτρεψε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να το υπερψηφίσουν, καθώς με την προμήθεια των 18 μαχητικών Ραφάλ ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις, η αμυντική θωράκιση της χώρας μας και θωρακίζεται η εθνική μας κυριαρχία. Σε πολύ λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής, όχι όμως στη Βουλή, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κλεισμένων των θυρών, καθώς έχουν να συζητηθούν απόρριτα σημεία της σύμβασης που έχουν να κάνουν με οπλικά συστήματα και τιμές. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη κινητικότητα στη Βουλή. Επέστρεψε στα βουλευτικά έδρανα ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος σήμερα το πρωί ορκίστηκε βουλευτής. Ακριβώς 18 μήνες μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και μετά την επανακαταμέτρηση των ψήφων στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής επέστρεψε στη Βουλή στη θέση του Θανάση Παπαχριστόπουλου. Κοινοποιήθηκε η απόφαση του εκλογοδικείου στη Βουλή και σήμερα νωρίς το πρωί έγινε η ορκομοσία του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. 24 ώρα μετά τον ορισμό της 25ης Ιανουαρίου ως ημερομηνίας για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική της ρητορική. Ερντογάν και Τζαβούσογλου εκτόξευσαν νέες απειλές, κατηγορώντας την Ελλάδα για παράνομες ενέργειες. Η Αθήνα πάντως έχει ήδη θέσει τις κόκκινες γραμμές της στο διάλογο και ξεκαθαρίζει ότι συζητά μόνο τα θέματα που αφορούν στον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών. Μετά από πολύμηνη κυοφορία με παλινοδίες, ακραίες προκλήσεις, παραπιστικά προσκλητήρια για διάλογο, οι τουρκικές οδύνες έβγαλαν τον ορισμό του 61ου γύρου των διερευνητικών συνομιλιών. Τα μηνύματα όμως που εκπέμπονται την επαύριο των ανακοινώσεων για το ραντεβού της 25ης Ιανουαρίου μαρτυρούν την τουρκική προσπάθεια να πετάξει τον ευρωπαϊκό κορσέ και να ξαναράψει στα μέτρα της το κοστούμι του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Son yıllarda hava sahası ihlallerini ve gayri askeri statüdeki adaları özellikle hukuka aykırı faaliyetlerini artıran Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Έναντι της ελληνικής διακήρυξης για τον μονοθεματικό χαρακτήρα των συνομιλιών που αφορούν στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η Άγκυρα, επιστατεύοντας απειλητικούς τόνους, επιχειρεί να επιβάλλει τη μεγέθυνση της ατζέντας. Απαιτεί στο τραπέζι να μπουν θέματα όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών, τα χωρικά ύδατα και ο εναέριος χώρος, καθώς επίσης η δικαιοδοσία των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Δεν πρόκειται καμία ελληνική κυβέρνηση να συζητήσει τα θέματα αυτά. Όπως να σας πω και κάτι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τα συζήτησε ποτέ στο παρελθόν. Η πολιτική της όξυνσης, της προκλητικότητας, τελικά ως προς τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή ήδη έχει δεχθεί την επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να κάνει τα γνωστά, από το παρελθόν τουλάχιστον, ζιγζάγκ, ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις. Οι τουρκικές κορώνες άνοιξαν την αυλαία σε μια πρόβα τζενεράλε του επικείμενου διαλόγου. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Αθήνα δεν εφησυχάζει στέλνει η κύρωση των δύο ευληματικών νομοθετημάτων για την αμυντική θωράκιση, αλλά και τη διεύρυνση της ελληνικής επικράτειας προς δυσμάς, ταυτόχρονα με την υπενθύμηση του Νίκου Δένδια για τα επόμενα βήματα. Η Ελλάδα επιφυλάσσεται απολύτως του δικαιώματός της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και να ασκήσει τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας. Η ελληνική διπλωματία επίσης δεν άφησε αναπάντητα στις υποβολημιές αναφορές Τσαβούσογλου για κλεισμένη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια. Δεν έχει συμφωνηθεί και προγραμματιστεί η συνάντησή του στο προσεχές διάστημα. Η
ελληνική αποστολή προετοιμάζεται για το πρώτο ραντεβού μετά το 2016. Επικεφαλής της αναλαμβάνει ο πρέσβης επιτιμή Παύλος Αποστολίδης. Ο καμβάς της διπλωματικής σταδιοδρομίας του είναι συνυφασμένος με τις διερευνητικές επαφές και θα ενισχυθεί από τον επίσης πολύπειρο πρέσβη Αλέξανδρο Κουγιού. Στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού δεν θα βρίσκεται πλέον ο Φεριτούν Σινιλίογλου και ως επικρατέστεροι αντικαταστάτες του φέρονται δύο υψηλόβαθμοι του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, είτε ο Σεντάτον Άν είτε ο Τσαγατάι Ερτσιγιές. If Greece decides that they need support from the EU in these bilateral talks with Turkey, I think the Greek partners know what they need to do in order to get such support. Στήριξη με επιφυλάξεις εκφράζουν τα κόμματα Μίζωνος και Ελάσσονος Αντιπολίτευσης. Οτιδήποτε γίνεται από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι στο φως. Για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κάποια διολίσθηση στη διεύρυνση της ατζέντας. Η άλλη πλευρά έχει μια πληθωρική ημερήσια διάταξη, αλλά η πρακτική μέχρι τώρα, επί 14 χρόνια, απέκρουε αυτού του είδους τις διαθέσεις της Τουρκίας.